Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Την εκπομπή οδηγεί με ασφάλεια το BMW 218i Active Tourer. Φέρτε στο μυαλό σας μια όμορφη μέρα με το αυτοκίνητο. Όχι οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Βάλτε τώρα στην εικόνα και την οικογένεια. Το σκύλο, τις βαλίτσες, το ποδήλατο, τη σανίδα του σερ, την ομπρέλα της θάλασσας. Σας φαίνονται πολλά? Όχι όταν μιλάμε για τη νέα BMW 218i Active Tourer. Αυθεντική οδηγική απόλαυση BMW. Με απίστευτα ευρύχωρο εσωτερικό, ιδιοφυή λειτουργικότητα και πολυμορφικό σχεδιασμό. Στην τιμή γνωριμίας των 26.900 ευρώ, με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων, εντυπωσιακό εξοπλισμό και δωρεάν προγραμματισμένο σέρβις για 5 χρόνια. Νέα BMW 218i Active Tourer. Έχει χώρο για κάθε σας επιθυμία. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι με τον Άστρα στους 92.8 και 105.3. Είναι η δεύτερη ώρα της πρωινής έκδοσης με τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Στο μικρόφωνο η Αργύρο Γεωργίου Θωμά. Έχουμε συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, Πανίκο Παναγιώτου. Καλημέρα από την Λευκοσία, Πανίκο. Καλημέρα, Αργύρο, από τη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε χθες την ευκαιρία να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για το Κυπριακό. Έχουμε πληροφορίες για το ότι διαμήφθηκε στη συνάντηση? Φέρεται ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της συνάντησης, διάρκεια χθεσινού γεύματος εργασίας κατά ακρίβεια, τόνισε στους αντιπροσώπους των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι αν η Τουρκία επιθυμεί τη λύση του Κυπριακού, δεν απομένει παρά να το αποδείξει στην πράξη. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να στραφεί προς την Τουρκία, από την οποία θα εξαρτηθεί τελικά η έκφαση των συνομιλιών, όπως φέρεται να είπε στη συνάντηση με τους πρέσβεις των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο πρόεδρος Αναστασιάδης παρουσίασε τη συνολική εικόνα της πορείας των διαπραγματεύσεων μέχρι αυτή τη στιγμή, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα των εγγυήσεων, του περιουσιακού και του εδαφικού και αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ορισμένα ζητήματα. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, ενώ επισημάνθηκε από ορισμένους πρέσβεις πως αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης για περισσότερα από 20 χρόνια και θεωρούν ότι είναι για αυτούς πολύ χρήσιμη συνάντηση. Επίσης υπογραμμίστηκε η ενότητα που επιδεικνύεται από τα 5 μόνιμα μέλη του σώματος αλλά γενικότερα από όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας στη στήριξη των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα και στην προσπάθεια για λύση του Κυπριακού. Εκτός της ενημέρωσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την ανταλλαγή απόψεων, ορισμένοι πρέσβεις από τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας υπέβαλαν ερωτήσεις για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων για τον ρόλο που διαδραματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαπραγματευτική διαδικασία και για το αν έχουν σταματήσει τουρκικές παρενοχλήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου. Μετά τη συνάντηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Νίκος Χριστοτουλίδης δήλωσε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα 5 μόνιμα μέλη για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τι έχει συζητηθεί μέχρι σήμερα στο διάλογο συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που υπάρχουν συγκλήσεις. Σημείωσε ότι ο διάλογος εισήλθε σε δύσκολα θέματα και ενημέρωσε τους πρέσβεις των 5 για την απόφαση των ηγετών για εντατικοποίηση του διαλόγου. Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης ευχαρίστησε τα μόνιμα μέλη για το ενδιαφέρον που επιδεικνύουν στο Κυπριακό και ζήτησε όπως κινηθούν προς την κατεύθυνση της Τουρκίας, η οποία πρέπει από συγκεκριμένες ενέργειες να αποδείξει αυτά που δημόσια διακηρύττει
αυτή περί επιθυμίας της διαπύλησης του Κυπριακού. Να αναφέρουμε, Αργύρο, ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας αναμένει την έκθεση του Γενικού Γραμματέα για την αποστολή των καλών υπηρεσιών του, η οποία αρχικά είχε αναφερθεί ότι θα παρουσιαστεί μέσα στο Σεπτέμβριο. Φαίνεται ότι προς το παρόν αναβάλλεται ανάλογα με την πορεία της διαπραγματευτικής διαδικασίας και φαίνεται επίσης ότι επειδή η εντατικοποίηση των συνομιλιών θα ξεκινήσει μεταξύ των δύο ηγετών από τον Νοέμβριο, ίσως μέχρι τότε να μην δοθεί και η έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Πάντως θα έχει επαφές εδώ στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, παράλληλα με τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας και ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα, ο κ. Σέιντε, ο οποίος θα συναντήσει και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά και Αμερικανούς και Βρετανούς αξιωματούχους. Και ένα από τα θέματα που θα συζητήσει θα είναι και το οικονομικό, δηλαδή κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια, τι είδους περιθώρια και ποιοι μπορεί να χρηματοδοτήσουν το ενδεχόμενο μιας προσπάθειας διαλύσης του Κυπριακού. Το είχε πει και εδώ στην Λευκωσία ο κύριος Σέιντε, ότι στόχος είναι να βρεθούν τα χρήματα, αφού όλοι οι ονείς δείχνουν ότι οι συνομιλίες προχωρούν, για να μην βρεθούμε προδιλήμματος όταν θα πρέπει να τεθεί σε δημοψήφισμα η όποια συμφωνία. Το ένα θέμα είναι αυτό που θα συζητήσει, το χρηματοδοτικό και η οικονομική πτυχή της λύσης, και ένα άλλο θέμα είναι επίσης παράλληλο με το οικονομικό, είναι ότι θα έχει, φαίνεται, και επαφή με αξιωματούχων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για να ζητήσει τη βοήθεια του Ταμείου κατά πόσον θα μπορεί να βοηθήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, όπως προαναφέραμε στις συναντήσεις με τους Αμερικανούς και Βρετανούς αξιωματούχους, αναμένεται να συζητήσει τις κινήσεις που ενδεχομένως θα μπορούσαν να γίνουν από πλευρά της Ουάσιγκτον και του Λονδίνου, αλλά μετά τις εκλογές στην Τουρκία. Φαίνεται λοιπόν ότι επανέρχεται τώρα το θέμα των εκλογών και ίσως γι' αυτό τον λόγο και η απόφαση που λήφθηκε στη Λευκωσία για αντεατικοποίηση των συνομιλιών μέσα στον Νοέμβριο να συνδέονται, όπως είχαμε πει και επανειλημμένα, με το θέμα των τουρκικών εκλογών για να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τις θέσεις που θα διατυπώσει πλέον και η Τουρκία επίσημα στο έμεσα ή άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτά είναι τουλάχιστον, αυτές οι πληροφορίες υπάρχουν σε σχέση με τις προθέσεις των Μεσολαβίδων. Ναι, είναι σημαντικό το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Τουρκία για την πορεία του Κυπριακού. Όλοι το λένε αυτό. Πανίκο, είναι και στο μεταξύ και ο κ. Κασουλίδης, ο οποίος έχει παράλληλα επαφές με τις επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας για σήμερα. Αργότερα, τι να περιμένουμε? Να πούμε επίσης ότι χθες ο πρόεδρος Αναστασιάδης επισκέφθηκε την Αρχιεπισκοπή Αμερική, όπου είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο. Στη συνέχεια παρακάθισε σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του Κυπριακή Ομοσπονδή Αμερικής, όπου ενημέρωσε και τα μέλη της Ομογένειας, τα στελέχη της Ομογένειας, για το που βρίσκεται σήμερα το Κυπριακό. Σύμφωνα με το σημερινό πρόγραμμα των επαφών του, θα έχει συνάντηση με στελέχη της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής και το βράδυ θα μιλήσει στη δεξαμενή σκέψη Brookings. Αύριο θα παρακολουθήσει την ομιλία του Πάπα Φραγκίσκου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και θα παραστεί στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής για την Αναπτυξιακή Ατζέντα μετά το 2015. Επίσης θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ινδίας. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κιμούν, στην καθιερωμένη συνάντηση που γίνεται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, και όπως είχαμε πει, και χωριστά θα δει και τον Μουσταφά Νακιντζή μετά τις 28 του μηνός, που θα βρίσκεται εδώ ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών για να παραστεί στην Ισλαμική Διάσκεψη. Να πούμε επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει το Σάββατο και συναντήσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Τζον Κέρι και τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, ενώ θα προσφωνήσει και τη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών. Οι σημαντικές θεωρούνται οι συναντήσεις που θα έχει την Τρίτη κυρίως με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Μπάιντεν, ο οποίος, Αργύρο, να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο το όνομα του οποίου επανέρχεται στο θέμα της διεκδίκησης του χρήσματος του Δημοκρατικού Κόμματος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ το 2016,
και αν τελικά αποφασίσει να κατέρθει στην κούρσα των υποψηφίων, θα είναι αντίπαλος της Χίλαρη Κλίντον. Επίσης, ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα συναντηθεί, τελειώνοντας να πούμε, με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη. Την ίδια μέρα θα προσφωνήσει την Γενική Συνέλευση, θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στην έδρα του Διεθνούς Οργανισμού και το βράδυ θα αναχωρήσει επιστρέφοντας στην Κύπρο και την Κύπρο θα εκπροσωπήσει την επόμενη μέρα, δηλαδή την Τετάρτη, στην ειδική σύνοδο κορυφής που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Θα εκπροσωπήσει την Κύπρο ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης και την Ελλάδα ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα, Πανίκο, θα σας ευχαριστήσω. Θα τα λέμε αυτές τις μέρες, αφού οι εξέλιξεις είναι εκεί, όσον αφορά τουλάχιστον τις διαβουλεύσεις για το Κυπριακό. Να σε καλά, καλή δουλειά. Καλημέρα από την Λευκοσία. Καλή ξεκούραση. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα συζητήσουμε λίγο για την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την χθεσινή βραδινή για το μεταναστευτικό. Ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, όπως ακούσαμε πριν από λίγο και από τον ανταποκριτή μας στη Νέα Υόρκη, θα αποτελέσει και θέμα συζήτησης στην Γενική Συνέλευση των ΗΕ την ερχόμενη Τετάρτη. Την Κύπρο θα αντιπροσωπεύσει, μας είπε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και είναι λοιπόν σημαντικά τα όσα αποφασίστηκαν και χθες, αφού έχουν καταλήξει να χρηματοδοτήσουν τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Σερβία, αλλά και την Τουρκία και, και τον Λίβανο, σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τα πράγματα ώστε να κοπάσει αυτό το κύμα των προσφύγων που έρχεται προς την Ευρώπη. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Σοφοκλής Φυτής. Καλημέρα σας, κύριε Φυτή. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Είναι ένα θέμα που αφορά όλη την Ευρώπη, αφορά, αν μου επιτρέπετε, όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και όλες τις χώρες εδώ στην περιοχή, ένα κύμα προσφύγων που δεν λέει να κοπάσει, με όλα τα συνεπακόλουθα. Η Κύπρος θα επομιστεί ένα μικρό βάρος, ωστόσο θα ήθελα να ξέρω πώς εσείς το βλέπετε αυτό, θα είμαστε και θα μπορούμε να προσφέρουμε τα όσα πρέπει και τα όσα συμφωνούνται στα ψηλά δώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Καταρχήν να σας πω, είναι για αυτούς τους λόγους που αναφέρατε και για άλλους πολλούς που έχω εγγράψει στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συζητήθηκε την περασμένη Δευτέρα και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση την ερχόμενη σε δύο συνεδρία, δηλαδή το θέμα για τα δεδομένα που προκύπτουν από την αναγκαστική μετακίνηση των προσφύγων αλλά και μεταναστών τόσο από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου όσο και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι δράσεις της δικής μας κυβέρνησης, όπως και η πολιτική που ακολουθεί η Ευρώπη, τα Ηνωμένα Έθνη και γενικά. Είναι ένα μεγάλο, ευρύτατο θέμα. Και είχαμε εκεί φιλοξενούμενους πάρα πολλοί, ακόμα και την υπάτηρη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών, η οποία χαρακτηριστικά μας είπε ότι από όσα είχαν υποσχεθεί διάφορες χώρες για βοήθεια για τους πρόσφυγες, μόνο το 40% έχει καταβληθεί μέχρι τώρα. Και υπάρχουν δυσκολίες στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την ομαλή χρηματοδότηση. Διάθεση των κονδυλίων για την ανακούφιση προσφύγων σε όλο τον κόσμο. 60 εκατομμύρια πρόσφυγες σε όλο τον κόσμο. Και τα ποσοστά είναι ότι 20.000 φεύγουν από ορισμένες χώρες σε άλλες. 18 εκατομμύρια είναι εντός της ίδιας της χώρας τους. Και άλλα 22 εκατομμύρια φεύγουν και ζητούν άσυλο σε άλλες χώρες. Λοιπόν, 4.000 πρόσφυγες λόγω του Συριακού πολέμου φεύγουν από την Τουρκία στην Ελλάδα. Σε εμάς είναι περιορισμένο κάπως το πρόβλημα. Εμείς έχουμε κυρίως το πρόβλημα μέσω των κατεχομένων, όπου έρχονται περίπου κατά μέσον όρο 150 τον μήνα. 150 τον μήνα και ζητούν άσυλο από εδώ. Και δεν μπορούμε να τους στείλουμε και πίσω, διότι η Τουρκία δεν μας αναγνωρίζει και έτσι μας μένουν εδώ. Το πρόβλημα είναι όμως τώρα, το βασικό πρόβλημα είναι, λόγω του πολέμου στη Συρία και στις γύρω περιοχές φεύγουν εκατομμύρια πρόσφυγες, και όχι μετανάστες. Μετανάστες, ας πούμε, είναι από το Αφγανιστάν, από την Νιγηρία και άλλες περιοχές. Είναι πρόσφυγες. Είναι πρόσφυγες λόγω πολέμου.
υπάρχουν και άλλοι πρόσφυγες ή μετανάστες που είναι λόγω κλιματικών αλλαγών, λόγω ξηρασίας, λόγω εσωτερικού πολέμου. Αυτό όμως εδώ είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. 2-3 εκατομμύρια είναι σε γειτονικές χώρες της Συρίας, Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανο. Όμως πολλοί φεύγουν για την Ευρώπη. Και μεγάλο πρόβλημα έχει η Ιταλία, η Ελλάδα και άλλες χώρες πιο πάνω που είναι η Ουγγαρία, η Σερβία κτλ. Χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε για 120.000 να δεχτεί σε διάφορες χώρες κάποιες αναλογίες κάποιων ποσοστών που να φύγουν από την Ελλάδα και την Ιταλία. Δεν κατάλαβα όμως γιατί όχι από την Ουγγαρία. Αυτά ήταν τα πλάνα που μας είχαν πει τη Δευτέρα, ότι θα ελεγχόντουσαν και από την Ουγγαρία. Δεν εδέχτηκε η Ουγγαρία, δεν εδέχτηκαν οι άλλες χώρες, είναι λόγω αντίδρασης κάποιων χωρών εκεί γύρω που δεν δέχονται αυτές τις συμφωνίες που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κατάλαβα τι συμβαίνει με την Ουγγαρία. Η οποία Ουγγαρία κλείσε και τα σύνορά της. Έβαλε ψηλόν φράχτη, ο οποίος θα επεκταθεί, όπως είπαν, και στα σύνορα με άλλη χώρα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ σοβαρό ανθρωπιστικό θέμα. Εμείς το συζητούμε και με όλους τους αρμοδίους. Πρώτα συζητήσαμε την γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια και θα έρθουμε τη Δευτέρα να δούμε τι κάνει η Κύπρος. Είναι μικροί μεν οι αριθμοί που έρχονται με τα πλοιάρια, αλλά κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο. Είμαστε έτοιμοι με τις υποδομές που έχουμε να φιλοξενήσουμε έστω υποφερτά χιλιάδες πρόσφυγες? Εγώ απαντώ όχι. Πήγαμε η επιτροπή μας στην Κοφίνου, όπου είναι ο χώρος φιλοξενίας αιτητών ασύλου. Εκεί η χωρητικό ήταν για 400 άτομα. Μας έχουν πει οι αρμόδιοι ότι τώρα είναι 285, αλλά περαιτέρω δεν χωράει, διότι είναι σύμφωνα με την κατανομή οικογενειών. Δηλαδή, αν ένας χώρος είναι για 4 άτομα και μπαίνει ένα ζευγάρι, δεν μπορεί να βάλεις άλλους 2. Και έτσι πρέπει να το σκεφτούν οι αρμόδιοι. Τι θα κάνουν? Θα ξαναξεκινήσουν να τους βάζουν στην Κοκκινοτριμιθιά, που είναι ένας προσωρινός χώρος? Μάλιστα, είναι ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί. Λοιπόν, και περιμένετε κι εσείς απαντήσεις. Η διάθεση, ναι, συγγνώμη, είναι και η διάθεση πόρων. Ναι, η Ευρώπη διαθέτει πόρους, αλλά μόνο με τους πόρους δεν γίνεται. Ακούμε συζητήσεις. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορεί να φυλάξει τα σύνορα της. Που λένε ότι πρέπει να φυλάξουν τα σύνορα της. Τα νησιά υποφέρει ο κόσμος από τις χιλιάδες των προσφύγων, των ταλαιπωρημένων. Πολλοί άφησαν τις δουλειές τους και βοηθούν. Ο δήμαρχος της Λέσβου βοηθά, συνεργάζεται και με τον Τούρκο από εκεί. Όμως σε άλλα νησιά δεν υπάρχει υποδομή και ο ντόπιος πληθυσμός διαμαρτύρεται, υποφέρει, παρόλο ότι προσπαθούν να βοηθήσουν. Έτσι, καταλαβαίνουν ανθρωπιστικά τι συμβαίνει. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φυτή, για αυτή την παρέμβαση. Θα επανέλθουμε όταν θα συζητήσετε και στην Επιτροπή ξανά. Εποπιάστε να παρακολουθήσετε. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε να ακούσουμε και την κυρία Μισαούλη τι λέει για το θέμα. Κυρία Στέλλα Μισαούλη, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Ακούσατε μέρος της συζήτησης που είχαμε με τον κύριο Φιτσί για το θέμα των προσφύγων. Η Κύπρος είναι το ερώτημα, παρόλο που είναι έτοιμη να δεχτεί ένα μικρό αριθμό που της αναλογεί. Ωστόσο, μας είπε και ο κύριος Φιτσίς, φτάνουν καθημερινά και από τα κατεχόμενα αριθμοί ανθρώπων προσφύγων που, είναι, που τρέχουν να σωθούν από την μήνη του πολέμου εκεί στην Συρία ιδίως. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση με πρόταση του κύριου Γιούνκερ στις 9 του Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε η χθεσινή, την Τρίτη, η Σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πω ότι είτε σε σωστή κατεύθυνση, διότι αυτή η μεγάλη ροή των μεταναστών, η οποία όπως χαρακτηρίστηκε και όλοι το έχουμε ακούσει και το νιώθουμε ήδη, είναι ίσως η δεύτερη μεγάλη μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτός όλος ο κόσμος που φεύγει από τα σπίτια του, από τις χώρες που διαμένει, δεν είναι γιατί το θέλει. Και αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε. Και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπουν στη θέση αυτών των ανθρώπων και να καταλάβουν τους λόγους που έχουν φύγει.
Εγώ λυπούμαι διότι σε αυτήν τη σύνοδο παρουσιάστηκαν 4-5 χώρες που αρνήθηκαν να υιοθετήσουν την απόφαση, δηλαδή το να βοηθήσουν με την κατάσταση των 120.000 ανθρώπων. Και δεν είδα και δεν άκουσα κάποια μέτρα που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη ή να τύχουν πίεσης ή δεν ξέρω πώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι χώρες που είναι αρνητικές. Και είναι χώρες οι οποίες τουλάχιστον δεν θα περιμέναμε να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Η Τσοχία, η Σλοβακία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία. Η Φιλανδία απήχαινε από την ψηφοφορία. Και όντως δεν έχουμε να ακούσει ποια μέτρα θα ληφθούν, ποιες πιέσεις θα ληφθούν προς αυτά τα κράτη για να ανταποκριθούν. Φαίνεται ότι θα γίνουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Πάντως έχουν πει και τα ακούσαμε όλοι ότι προτιμούν να πληρώσουν τα πρόστιμα παρά να δεχτούν πρόσφυγες. Αντί να δώσουν αυτά τα λεφτά σε βοήθεια για αυτούς, για βοήθεια για αυτούς τους ανθρώπους. Και είναι και πάλι σημαντικό να υπογραμμίσω ότι θα ακολουθήσει η επόμενη συνεδρία, η οποία θα δουν και συγκεκριμένα να εξετάσουν μέτρα τα οποία θα προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα όχι προσωρινά αλλά σε μια μόνη βάση. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι ως Κύπρος να αντιμετωπίσουμε ένα κύμα προσφύγων? Είναι αλήθεια ότι δεν ξέρει κανείς που θα σταματήσει η κατάσταση εφόσον ο πόλεμος συνεχίζεται? Ναι, παρόλο που μας έχουν δώσει τον αριθμό ότι θα πρέπει να φιλοξενήσουμε 275 πρόσφυγες, αυτή τη στιγμή έχουμε στην Κύπρο γύρω στους μισούς, αν δεν είναι και περισσότεροι, δηλαδή 140 πόσους έχουμε, και δεν γνωρίζουμε ακόμα και ποια άτομα μετακινούνται όντως, όπως έχει πει και ο κύριος Φιτσής, από την μέσα της πράσινης γραμμής από τα κατεχόμενα. Mm-hmm. Υπάρχει ο χώρος στον οποίο φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή στην Κοφίνου, όμως πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε να ανταποκριθούμε επαρκώς, και το τονίζω, σε τέτοια περίπτωση. Η άμεση αντιμετώπιση που έτυχε η κυβέρνηση, που έδωσε η κυβέρνηση λύση σε εκείνον των ναυάγιων της περασμένη εβδομάδα, είναι μια λύση η οποία είχαμε και την υποχρέωση, αλλά έδειξε ότι θα πρέπει να λειτουργούμε προληπτικά, προετοιμασμένοι και να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή να λύνουμε προβλήματα. Mm-hmm. Όμως μόνοι μας και πάλι δεν μπορούμε να έχουμε σωστά καλά αποτελέσματα. Θέλουμε και την οικονομική στήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών, διότι χρειάζονται πόροι. Ο εθελοντισμός, ευτυχώς, στην Κύπρο είμαστε ευαίσθητοι, ανταποκρινόμαστε, όπως έχουμε δει με τον Ερωτησό Σταυρών, όπως έχουμε δει και με άλλες οργανώσεις, όπως αναμένεται να δούμε και άλλες εκδηλώσεις, και όπως γνωρίζω από πρώτο χέρι στο τέλος του μήνα οι λαϊκές οργανώσεις του ΑΚΕΛ θα είναι εκεί για να δώσουν τη δική τους συμπαράσταση, ψυχαγωγία, βοήθεια και όπως άλλος. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε με υλικά, μέσα, ρούχα, τρόφιμα, υποδήματα κλπ. Αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει σε μια εθελοντική βάση. Χρειάζονται μόνιμες αλλαγές. Εγώ θέλω να πω και κάτι ακόμα. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα, πρέπει να δούμε και τις αιτίες που το προκαλούν. Και είναι πάσης γνωστός ότι είναι οι πόλεμοι. Άρα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει να συμμετέχει είτε με στρατιωτικών υλικών είτε με άλλον τρόπο σε επιδρομές πολέμων κατά των χωρών. Μάλιστα. Δεύτερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ο ρατσισμός είναι μεγάλο κεφάλαιο. Αν δεν δεχτούμε αυτά τα άτομα, ότι τα φιλοξενούμε είτε προσωρινά είτε μόνιμα, ότι είναι δίπλα μας και πρέπει να ζήσουν σε συνθήκες όπως ζούμε και εμείς οι ίδιοι. Για να μην αναλύσω τώρα, ολόκληρο πρόγραμμα έχει υιοθετήσει το ΑΚΕΛ για θεσμικές αλλαγές αντιμετώπισης του ρατσισμού. Δεν θα μπορούμε να βρούμε τις ουσιαστικές λύσεις που θέλουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε σε δημιουργία μόνιμου συστήματος με την κατάσταση των προσφύγων. Πρέπει να βλέπουμε τις αιτήσεις τους
έγκαιρα και με μια διάθεση βοήθειας. Πρέπει να ενισχυθούν οι μηχανισμοί που θα να τους βοηθούμε στην προσπέλαση εκεί που θέλουν να πάνε, ασχέτως αν έχουν τα χαρτιά τους ή όχι, με τη βοήθεια των πρεσβειών τους και άλλους τρόπους. Είναι πολλά τα θέματα. Να τονίσω ότι το ΑΚΕΛ επιδικής της Συριακής κυβέρνησης ακόμα πρόβλεψε, και μακάρι να μην το πρόβλεπε, ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε. Έχει προτάσεις, έχει καταθέσει προτάσεις και στην κυβέρνηση, και ελπίζουμε ο Υπουργός Εσωτερικών να τις υιοθετήσει, γιατί δίχως μια συλλογική συνεργασία και κατανόηση του προβλήματος, αυτό το θέμα θα διονύζεται και θα μας δυσκολεύει όχι μόνο εμάς εδώ στην Κύπρο, αλλά και γενικότερα όλον τον πληθυσμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μισόγλη. Καλημέρα. Πολύ σύντομα, γιατί μας περιμένει και η κυρία Μαυρονικόλα. Παρακαλώ. Μία τελευταία πρόταση, την οποία νιώθω και θέλω να την εκφράσω. Ας λειτουργούν όλοι ως αν εκείνο που δεν θέλουμε να μας κάνουν, να μην το κάνουμε στους άλλους. Έτσι. Είναι σημαντικό σε όλα τα επίπεδα, και στο πολιτικό και στο προσωπικό και στην κυβέρνηση. Όλα τούτα να το έχουμε υπόψη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Είναι αλήθεια ότι την προσφυγιά την ζήσαμε, την ζούμε και εμείς ακόμη. Και είναι καταστάσεις που βιώνουν και αυτοί οι άνθρωποι τώρα, που θυμίζουν και τα δικά μας. Εδώ, κυρία Μαυρονικόλα, καλημέρα και σε εσάς. Καλή σας μέρα. Πραγματικά είναι, και παραλαμβάνω το ερώτημα, πόσο έτοιμοι είμαστε εμείς να δεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ στην χώρα μας. Ακούσαμε και τον κύριο Φυτή και την κυρία Μισόγλη να λένε ότι θα είναι πολύ δύσκολο και δεν υπάρχει υποδομή ακόμη. Θα πρέπει να φροντίσουμε όλα αυτά να ετοιμαστούν εν μέσω και οικονομικής κρίσης, να μην το ξεχνάμε αυτό. Ακούστε, πρώτα να πούμε ότι εμείς εδώ στην Κύπρο δεν είμαστε χώρα επιλογής για τους πρόσφυγες. Και οι πρόσφυγες οι οποίοι έχουν έρθει μέχρι τώρα στην Κύπρο έχουν έρθει σε εισαγωγικά πάντα τυχαία. Είτε διότι είχαν προβλήματα στη θάλασσα, οπότε διασώθηκαν, είτε κάποιες μονάδες έχουν περάσει μέσα από τα κατεχόμενα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει ως χώρα να είμαστε έτοιμοι, γιατί δυστυχώς από τη στιγμή που φαίνεται ότι και η Ευρώπη αλλά και η παγκόσμια κοινότητα δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα βασικά αίτια του προσφυγικού κύματος, το οποίο είναι η φτώχεια, η αστάθεια, η πόλεμη, η διώξεις, η τρομοκρατία, η παραβίαση γενικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι υπάρχουν και πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες τους λόγω της τρομοκρατίας, των τσιχανιστών κτλ. Όταν δεν μπορούμε να καταλαγιάσουμε όλα αυτά τα αίτια τα οποία δημιουργούν το προσφυγικό πρόβλημα, τότε είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε έναν μερίδιο, αν θέλετε, από τη μια ευθύνης, διότι είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από την άλλη ως χώρα η οποία πολύ σωστά ελέγχθηκε κατά κόρον, που έχει βιώσει και βιώνει το προσφυγικό, είμαστε από αυτούς που ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 250 με 260 πρόσφυγες ήδη στην Κοφίνου, γιατί μετρούμε και τους προηγούμενους πρόσφυγες που μεταφέρθηκαν από την Κοκκινοτριμιθιά ή στην Κοφίνου. Ναι. Λογικά η Κοφίνου μπορεί να φιλοξενήσει 400 ανθρώπους, όχι 400 οικογένειες, 400 ανθρώπους. Άρα φαίνεται ότι η Κοφίνου αυτή τη στιγμή, διότι οι περισσότεροι που έρχονται είναι οικογένειες, είναι στα όρια της. Θα πρέπει άμεσα
Και από τη στιγμή που έχουμε αποδεχτεί, και χαιρετίζω το ότι έχουμε αποδεχτεί το μερίδιο που μας αναλογεί με την κατάσταση προσφύγων, οι οποίοι δεν ξέρω που έχει φτάσει ο αριθμός, είναι στους 150 αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να φαίνεται μικρός αριθμός, αλλά για την Κύπρο δεν είναι μικρός αριθμός. Και θα πρέπει να προετοιμαστούμε ίσως και για μεγαλύτερους αριθμούς. Θεωρώ επίσης ότι ο τρόπος με τον οποίο μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα δεν είναι ικανοποιητικός. Υποτίθεται ότι είμαστε η Ευρώπη των λαών. Υποτίθεται ότι είμαστε η Ευρώπη η οποία καταδικάζει παντού εκείνους οι οποίοι καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων. Και κάθε βράδυ βλέπουμε στους δέχτες των τηλεοράσεων μας να καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Από ποιους? Από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αποδεχτεί το μερίδιο επανεγκατάστασης προσφύγων. Όλα αυτά είναι ανησυχητικά. Όλα αυτά δεν είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε. Δεν είναι η Ευρώπη που περιμένουμε να έρθουν αρρωγοί για να επιλυθεί και το δικό μας πολιτικό πρόβλημα. Μάλιστα. Θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κυρία Μαυρονικόλα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Και εσείς για τους προβληματισμούς που εκφράσατε εδώ. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Ρίκο Μαπουρίδη. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Μαπουρίδη. Καλημέρα. Πολλοί προβληματισμοί για το πώς συμπεριφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στους πρόσφυγες, σε αυτούς που τρέχουν να φύγουν από την δίνη του πολέμου στην ουσία. Και φαίνεται ότι δεν θα τελειώσει αυτό το πρόβλημα αν δεν σταματήσει και ο πόλεμος. Μάλιστα. Εγώ σήμερα ξύπνησα με μια αισιόδοξη διάθεση, ακούγοντας τον Ντόναλντ Τουσκ να λέει πως οι χώρες υποδοχής δεν μπορούν να μετατραπούν σε αποθήκες ψυχών. Αυτό είναι ένα μότο που θα πρέπει να διαπνεύσει την μελλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, οι οποίες αρχικά ήταν εναντίον και σιγά σιγά άρχισαν να μαλακώνουν. Βλέπουμε την Πολωνία να είναι σήμερα σε πολύ πιο προωθημένη θέση σε σχέση με τους πρόσφυγες από ό,τι πριν. Βλέπουμε να μην έχουμε τις αντιδράσεις των τεσσάρων, Τσεχίας, Σλοβακίας, Ρουμανίας και Ουγγαρίας, και να βελτιώνεται το κλίμα. Από πλευράς Κύπρου είχαμε μόνο αμυχές από αυτή την ιστορία, επίδραση. Στις 5 Σεπτεμβρίου είχαμε 115 άτομα, από τα οποία 30 παιδιά, από τα οποία 30 έχουμε μόνο 5 ασυνόδευτα παιδιά. Πέρσι, τέτοιον καιρό, από μάλιστα τέτοιες μέρες μπορεί να έχουμε και πέτειο, από 300 άτομα, μόνο 30 έμειναν στην Κύπρο σαν ζητώντας πολιτικό άσυλο. Στην Κύπρο έχουμε το σχέδιο Νέαρχος, το οποίο είναι για τη διάσωση με πτυτικά και πλωτά μέσα. Έχουμε και το σχέδιο Ναυκράτης, το οποίο αφορά στη διαχείριση των προσώπων που χρήζουν προστασίας. Οπότε βεβαίως, λέτε ότι είμαστε έτοιμοι να... Είμαστε έτοιμοι, να αλλά κάποιες. Δεν είμαστε. Είμαστε έτοιμοι στα σχέδια, αλλά η ανάγκη μεταστέγασης από την Κοκκινοτρεμισιά στην Κοφίνου φάνηκε ότι... από την ανάγκη αυτή φάνηκε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα παροχής υποδομών όταν πέσουν περισσότεροι από μια μικρή ομάδα προσφύγων. Είπαμε, για μικρές ομάδες, 115, είχαμε πρόβλημα. Επομένως, θα πρέπει η υποδοχή, η ιατρική περίθαλψη, ας πούμε στην Κοφίνου, δεν υπάρχει στελεχωμένο νοσοκομείο. Ούτε για τους κατοίκους της περιοχής. Επομένως, η υποδοχή, την οποία σήμερα βοηθά ο Ερυθρός Σταυρός, η ιατρική περίθαλψη, η φιλοξενία, το φαγητό, ανάλογα και με τις διατροφικές τους συνήθειες, δεν μπορείς να τους προσφέρεις νούτολς
ή πράγματα τα οποία πρώτη φορά δοκιμάζουν στη ζωή τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει πολλούς μήνες να φάνε. Έχουμε την ιστορία του νεαρού στην Αθήνα, ευτυχώς όχι στην Κύπρο, αλλά δεν έχει σημασία, που πέθανε επειδή έφαγε τη ρόπιτα μετά από, ξέρω εγώ, 6 μέρες νηστικός. Το νερό, το γάλα, τα βρεφικά ρούχα, την επίγνωση των δικαιωμάτων τους από τη χώρα στην οποία το πρώτον εισήλθαν. Όλα αυτά, την παροχή συμβουλών, νομικών συμβουλών, δωρεάν νομικών συμβουλών. Όλα αυτά θα πρέπει να επεκταθούν. Μάλιστα. Στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών εγκρίθηκε πλειοψηφικά ένα σχέδιο 120.000 εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, έγιναν 160 ψες. Το πλειοψηφικά των Υπουργών έγινε ομόφωνο ψες, γι' αυτό μίλησα για την κάμψη των αντιδράσεων των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. Έχουμε 55.000 στην Ελλάδα, 50.000 στην Ιταλία, 15.000 στην Ουγγαρία και θα κατανεμηθούν. Οι δικές μας οι συμμετοχές είναι μικρές. Πρέπει να πούμε ότι το κυριότερο που άκουσα από την απόφαση των ηγετών ΨΕΣ ήταν επιτέλους μια διαδικασία στήριξης των ανθρώπων στους τόπους διαμονής τους. 1 δισεκατομμύριο για να διατεθεί εκεί. Επίσης, το γεγονός ότι επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να δίνει χορηγία στις χώρες υποδοχής, στις χώρες δηλαδή που θα υποδεχθούν, δίνονται 6.000 ευρώ για κάθε πρόσφυγα τον οποίο θα υποδεχθούν για να μείνει μόνιμα. Στις χώρες πρώτης άφιξης 500 ευρώ για μεταφορά. Δεν έχουν σημασία τα ποσά. Σημασία έχει ότι μαζί με τις συμβολές των χωρών, οι οποίες επηρεάζονται από παράγοντες όπως το ΑΕΠ, ο υφιστάμενος αριθμός προσφύγων, διότι και εμείς έχουμε πρόσφυγες από τα πολιτικά άσυλα που διεκδικούνταν κατά καιρούς μέχρι σήμερα. Δεν είναι μόνο αυτοί που ήρθαν σήμερα. Ναι, το, που θα έρθουν, το ποσοστό ανεργίας του πληθυσμού είναι παράγοντες, ο αριθμός του πληθυσμού που βρίσκονται στις χώρες υποδοχής καθορίζεται και ο βαθμός συνεισφοράς της κάθε χώρας. Επομένως, είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός για να εμψημιρούμε ότι η Ευρώπη δεν κάνει τίποτε ή ότι παραβιάζονται άνευ αλλουτινός ή άνευ εταίρου τα ατομικά δικαιώματα άλλων. Έπρεπε πρώτα να προετοιμάσουμε, και αυτό πρέπει να κάνουμε, πολιτιστικά τους δικούς μας. Τους δικούς μας ανθρώπους. Και ψέσε μιλώντας με τον Στέφανο τον Στεφάνου, οργανώνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση στις 30 του μήνα, φεστιβάλ πολιτιστικής επαφής στην Κοφίνου, στο χώρο υποδοχής των προσφύγων, ακριβώς για να δουν οι δικοί μας το δράμα αυτών των ανθρώπων και να τους συμπαρασταθούν, όχι επειδή τους λυπούνται, αλλά επειδή είχαμε και εμείς το υπόβαθρο του διωγμού, της εκδίωξης λόγω πολέμου. Και ας μη στεκόμαστε στο ότι κάποιοι είναι πρόσφυγες και κάποιοι οικονομικοί μετανάστες. Και οι οικονομικοί μετανάστες, όταν δεν είχαν να φάν για 3 μήνες, άσχετα για 6 μήνες, λόγω πολέμου ή λόγω οικονομικής ανέχειας στην περιοχή τους, έχουν την ίδια καταπίεση σαν να έπεφτε πόμπα δίπλα τους. Δυστυχώς. Κύριε Μακρύνη, να μείνουμε ως εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ, για τους προβληματισμούς που έχετε εκφράσει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Όλα δείχνουν ότι υπάρχει ευαισθησία, υπάρχει προθυμία. Δεν μένει παρά να υλοποιηθούν οι πρακτικές. Βέβαια, εμείς κρατάμε έτσι και μια επιφύλαξη από την δήλωση του κυρίου Τούσκου, ο οποίος είπε ότι πρέπει να επαναχτίσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών μας συνόρων. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο, αλλά πρέπει το χάος να σταματήσει. Είναι μια αλήθεια. Αλλά είναι και μια δήλωση που προκαλεί πάρα πολλά ερωτηματικά.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα, κυρίες και κύριοι. Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τίθεται σήμερα το νομοσχέδιο για την άρση του απορρίτου της γραπτής επικοινωνίας μέσω email και SMS. Το σκεπτικό, όπως το κατέθεσε στην Βουλή η κυβέρνηση, αφορά την ενίσχυση των προσπαθειών για την εξέταση του τραπεζικού σκανδάλου, των υποθέσεων στημένων αγώνων στο ποδόσφαιρο και άλλες υποθέσεις. Με την ουσία του νομοσχεδίου, διαφωνεί το ΑΚΕΛ, γι' αυτό και εμείς έχουμε ζητήσει από τον κύριο Άριστο Δαμιανού να μας εξηγήσει γιατί διαφωνεί το κόμμα του με την πρόταση αυτή της κυβέρνησης να καταργηθεί το απόρριτο για υποθέσεις που αφορούν προσπάθειες της δικαιοσύνης να τα βγάλει πέρα, να λύσει υποθέσεις που με διαφορετικό τρόπο δεν λύνονται. Καλημέρα, κύριε Δαμιανού. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, θέλουμε να ακούσουμε γιατί έχετε εκφράσει επιφύλαξη στο κυβερνητικό νομοσχέδιο για την άρση του απορρίτου. Ανησυχείτε ότι αυτό θα ισχύσει για όλους τους πολίτες, θα αφορά τον καθένα μας και δεν θα υπάρχει ασφάλεια για τα προσωπικά δεδομένα του καθενός μας? Να τα πάρουμε με τη σειρά. Να ξεκαθαρίσω ότι η τοποθέτηση του ΑΚΕΛ, αριστερανές δυνάμεις, θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Δεν έχουμε τοποθετηθεί. Θα ενημερωθεί η κοινοβουλευτική ομάδα για το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας που έγινε στην Επιτροπή Νομικών και ανάλογα συνεκτιμώντας τα σύν και τα πλήν θα τοποθετηθούμε. Ερχόμενος τώρα στα ερωτήματα που έχετε θέσει. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι ότι εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά ανά τον παγκόσμιο, υπάρχει μια σταθερή συζήτηση. Από τη μια, οι ιδιοκτικές αρχές πάντοτε να θέλουν περισσότερα όπλα για να εξασφαλίζουν περισσότερες και ευκολότερες καταδίκες. Και από την άλλη η κοινωνία να θέλει να εξεύρει μια ισορροπία μεταξύ αυτής της αναγκαιότητας που είναι και πραγματική, αλλά και της αναγκαιότητας να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των υπόψεων και των κακούργων και των εγκληματιών, αλλά όλων των ανθρώπων που ανήκουν σε μια κοινωνία και αναπτύσσουν κοινωνική, πολιτική και οικονομική δραστηριότητα. Γιατί όταν μιλούμε για παρακολουθήσεις, πρέπει πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι όταν παρακολουθείται ο Άριστος Δαμιανού, ταυτόχρονα παρακολουθείται στην απέναντι πλευρά και ο άλλος που συνομιλεί μαζί του. Και δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι ο άλλος είναι ένοχος. Άρα, ένα ζήτημα που υπάρχει είναι πώς προστατεύεται η ιδιωτικότητα των πολιτών, γιατί μπορεί κατά νου να έχουμε τους αδικοπραγούντες και τους εγκληματίες, αλλά αυτό το νομοσχέδιο προφανώς αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Είχαμε πει ως ΑΚΕΛ ότι, και βέβαια να πω ότι μιλούμε για μια Κύπρο που και παρακολουθήσεις γίνονται, και ανώμιμες και παρανομές, και νομίζω δεν χρειάζεται να επεκταθώ σε τούτο. Είχαμε πει λοιπόν ως ΑΚΕΛ ότι θα ήταν καλά σε αυτό το κυβερνητικό νομοσχέδιο, που όντως ήρθε με τη λογική ότι θα εξυπηρετήσει και διευκολύνει την έρευνα για τα όσα έχουν συμβεί στο τραπεζικό σκάνδαλο, ότι θα ήταν καλά να βλέπαμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες περισσότερες από αυτές που υπάρχουν στο νομοσχέδιο, κάποιους μηχανισμούς ελέγχου που δεν υπάρχουν στο νομοσχέδιο και βεβαίως κάτι που διεκδικήσαμε και κερδίσαμε ήταν την απάλληψη μιας ερμηνείας που δινόταν. Και ουσιαστικά δεν άφηνε εκτός παρακολουθήσεων την οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ήταν τόσο ευρεία η εφαρμογή, το πεδίο εφαρμογής του νόμου, που τα πάντα θα ήταν υπό παρακολούθηση. Είμαστε στο διατάφτα. Δεν έχουμε επιτύχει σημαντικές διαφοροποιήσεις στο κυβερνητικό νομοσχέδιο. Από τη μια, επαναλαμβάνω, συνυπολογίζοντας την αναγκαιότητα να δοθούν τα αναγκαία όπλα στις διοκτικές αρχές, καταγράφουμε ότι το νομοσχέδιο καθορίζει κάποιες διαδικασίες. Από την άλλη, υπολείπεται σε κάποια άλλα ζητήματα. Θα δούμε πώς θα αποτιμήσουμε συνολικά το κείμενο αυτό και θα τοποθετηθούμε. Να πω όμως ότι το πρόβλημα που προκύπτει δεν αφορά αυτό το νομοσχέδιο, για να είμαστε ακριβείς, αλλά την ενημέρωση της οποίας είχαμε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι με βάση το προζύμι που δημιουργείται σε αυτό το νομοσχέδιο, θα έρθει μια ευρύτερη νομοθεσία που θα αφορά συνολικά την αύξηση του απορρίτου στις τηλεπικοινωνίες και τηλεφωνικές. Και ηλεκτρονικές και SMS και MMS, Facebook, Twitter, Instagram, τα πάντα. Επομένως, επειδή ζούμε σε μια εποχή που πλέον η ιδιωτική ζωή των ανθρώπων σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ως αριστερά, διαχρονικά ανησυχούσαμε και ανησυχούμε, ήμασταν παθόντες αυτών των διαδικασιών και θεωρούμε ότι η κοινωνία πρέπει κατ' ελάχιστον να προστατευτεί. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να βρούμε την αναγκαία ισορροπία. Και σε σχέση με το προκείμενο των σημερινών νομοσχέδιων, επαναλαμβάνω, θα τοποθετηθούμε σήμερα το απόγευμα, συνυπολογίζοντας αυτά που ακούσαμε από την νομική υπηρεσία, αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζοντας ότι κάποια πράγματα υπολείπονται, θα έπρεπε να βρίσκονται στο νομοσχέδιο και δυστυχώς δεν ενσωματώνονται. Ωραία, θα περιμένουμε τότε να δούμε πώς θα τοποθετηθείτε και το απόγευμα και εσείς και τα άλλα κόμματα. Κύριε Δαμινό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα, καλημέρα σας.
Ευρωπαϊκά θέματα. Γιατί είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Στον Άστρα 92.8. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας με τα θέματα της επικαιρότητας. Το περασμένο Φεβρουάριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανακήρυξε το 2015 ως Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Η Κύπρος διοργάνωσε τις δικές της δράσεις για το έτος αυτό και εμείς σήμερα θα φιλοξενήσουμε μια σειρά από πρόσπαση τηλεφωνικές γραμμές για να αναφερθούμε με πρώτη την Εθνική Συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Έτους για την Ανάπτυξη στο Υπουργείο Εξωτερικών, την κυρία Χριστιανά Τζίκα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, δεν είναι καινούριος ο θεσμός του Ευρωπαϊκού Έτους βεβαίως, αλλά φέτος αποφασίστηκε έτσι κάτι το ιδιαίτερο για το φετινό Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Ναι, ο θεσμός δεν είναι καινούριος. Ο θεσμός υπάρχει από το 1983 και η Ευρωπαϊκή Ένωση αφιερώνει ετησίως την επικοινωνιακή της πολιτική, ας το πούμε, σε ένα θέμα. Μπορεί αυτό το θέμα να είναι ο καρκίνος, μπορεί αυτό το θέμα να είναι οι μεταφορές, μπορεί αυτό το θέμα να είναι η παιδεία. Φέτος είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να αφιερώσει το έτος σε ένα θέμα που αφορά την εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι σπάνιο ίσως γιατί, εντάξει, ο Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να μην σκέφτεται ή να εξαρτάται τέλος πάντων τόσο πολύ από την εξωτερική πολιτική της Ένωσης, να εξαρτάται τις αποφάσεις του. Αλλά φέτος είναι μια ειδική χρονιά. Είναι ειδική χρονιά, έχει και συμπέσει νομίζω και με το θέμα τώρα των προσφύγων που αφορά όλους το θέμα και το πώς θα συμπεριφερθεί στην εξωτερική της πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση στο τέλος της ημέρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και είναι και σημαντικό το ότι πρέπει να μάθουμε να είμαστε όλοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο τέλος της ημέρας. Ποιος είναι ο στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης? Ξέρω ότι το μότο διαβάζοντας είναι ο κόσμος μας, η αξιοπρέπεια μας, το μέλλον μας. Τι επιδιώκει να πετύχει αυτός ο στόχος? Επιδιώκει να ενημερώσει το ευρωπαϊκό κοινό για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αναπτυξιακή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους, ο μεγαλύτερος κατά κρύβα δωρητής στον κόσμο αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει, ας πούμε ότι η ιδέα κάτω από την αναπτυξιακή δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, δεν είναι να δώσει στον κόσμο φαγητό, ψάρια, ας το πούμε, αλλά να το μάθει να ψαρεύει, έτσι. Mm-hmm. Να συνεισφέρει σε αυτό το πράγμα. Και με αυτή την αρχή, και με την αρχή της διατήρησης της ειρήνης και της σταθερότητας και την αρχή της ανάπτυξης γενικότερα, προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι είναι ανάπτυξη ακριβώς καταρχήν. Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο να έχεις υποδομές, λιμάνια, δρόμους καλούς, αεροδρόμια και όλα αυτά για να παίρνουν εμπορεύματα. Η βιώσιμη ανάπτυξη που προκαλεί ή προσφέρει ευημερία σε ένα λαό είναι η παιδεία, η υγεία, η ισότητα των φύλων, η ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών και των νέων, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αλλά επίσης η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα κράτος δικαίου που να έχει θεσμούς που να καταπολεμούν τη διαφθορά και να διασφαλίσουν την ειρήνη και την ασφάλεια. Αυτά όλα μαζί αποτελούν την ανάπτυξη. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικά μέσα σε συνθήκες που βιώνουμε όλοι αυτόν τον καιρό και έχει και να κάνει και με την οικονομική κρίση νομίζω. Και με την οικονομική κρίση, άμα σκεφτείτε ότι όλα αυτά τα στοιχεία δεν αφορούν και μόνο τον αναπτυσσόμενο κόσμο, έτσι. Αφορούν και χώρες οι οποίες θεωρούνται αναπτυγμένες και βρίσκονται στο πρώτη σελίδα, ας το πούμε, της πολιτικής συζήτησης και στη δική μας χώρα πολλά τέτοια θέματα, έτσι. Σωστά, ναι. Ακόμη και στη δική μας χώρα. Τώρα, η ευκαιρία του 2015, για να το πούμε και αυτό, είναι ότι το 2015... σε μία σύνοδο κορυφής και μάλιστα σε τρεις μέρες, και ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα συμμετάσχει σε αυτή τη σύνοδο κορυφής στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ΗΕ θα υιοθετήσουν ένα μοναδικό έγγραφο που λέει τη μετά το 2015 αναπτυξιακή ατζέντα. Αυτό το έγγραφο έχει 2 χρόνια που το επεξεργαζόμαστε. Και ο ακριβής του τίτλος είναι «Αλλάζοντας τον κόσμο μας. Η Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη». Είναι 17 στόχοι,
η οποία αφορούν όλες τις πλευρές της ανάπτυξης, τέλος πάντων. Όπως είπαμε, παιδεία, υγεία, ισότητα, προστασία του περιβάλλοντος, του πλανήτη μας, κράτη... Καταπολέμηση διαφθοράς. Όλες αυτές οι στόχοι... Σας έχουμε χάσει λίγο, σας έχουμε χάσει λίγο. Συγγνώμη, τώρα με ακούτε? Βεβαίως, ναι. Όλοι αυτοί οι στόχοι θα συμφωνηθούν, θα υιοθετηθούν από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων του κόσμου. Και αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να γίνουν δράσεις που θα ενσωματωθούν στα κυβερνητικά προγράμματα όλων των χωρών της Κύπρου, περιλαμβανομένες και της Κύπρου, για τα επόμενα 15 χρόνια. Δράσεις που αφορούν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, και εμάς. Δράσεις που αφορούν τον κόσμο ολόκληρο, αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο. Τώρα μιλάμε οικουμενικά, δεν μιλάμε μόνο για μιλάτε για το σύνοδο που θα γίνει στα Ηνωμένα Έθνη. Ακριβώς. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επεξεργαστεί και δουλέψει πάρα πολύ για να υιοθετηθεί ένα κείμενο που να είναι πραγματικά ουσιαστικό. Και να μπορεί να μετατρέψει κοινωνίες. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Στην Κύπρο επιδιώκεται να γίνει μια σειρά από δράσεις και συνεργάζεστε μια σειρά από φορείς και οργανώσεις, βέβαια υπό την δικιά σας την ευθύνη, για την υλοποίηση των στόχων του Ευρωπαϊκού Έτους Ανάπτυξης. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό? Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια σύμπραξη και μια συνεργασία η οποία είναι πάρα πολύ δημιουργική, καταρχήν. Το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία και απευθύνθηκε σε διάφορους φορείς και συνεργασία έχει συμπράξει με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού από τη μία και από την άλλη με τη ΣΥΝΤΕΠ, που είναι η πλατφόρμα μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την ανάπτυξη στην Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά, πιστεύω, που το Υπουργείο το δικό μας τουλάχιστον κάνει μια τόσο στενή συνεργασία για τη διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου με μη κυβερνητικούς και κυβερνητικούς φορείς, και είναι πάρα πολύ παραγωγικό, πρέπει να πω. Και οι δράσεις μας φέρνουν κοντά και άλλους φορείς. Ας πούμε να δούμε και την έκθεση φωτογραφίας που εγκαινιάστηκε χθες στη Λάρνακα. Είναι μια έκθεση φωτογραφίας που Κυπρίων φωτογράφων, έτσι, είναι 9 Κύπροι φωτογράφοι που συμμετέχουν και έχουν προσφέρει τις φωτογραφίες τους για να πλαισιωθούν αυτές οι φωτογραφίες από ένα διδακτικό πλαίσιο που μιλάει για την ανάπτυξη και όλες τις διαστάσεις της ανάπτυξης. Έτσι, η έκθεση αυτή είναι εξωτερική και εγκαινιάστηκε χθες στη Λάρνακα. Είναι στην περιοχή των Κυνηγούδων. Ναι, θα αναφερθούμε και στη συνέχεια στην έκθεση. Από ό,τι είδα, έχετε εγκαινιάσει και μια εκστρατεία ενημέρωσης στα σχολεία για το πώς πρασινίζουμε τα σχολεία και βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής. Και είναι στο πλαίσιο αυτό που θα συμμετάσχει και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού κατά κρίβα συμμετέχει σε όλες σχεδόν τις δράσεις μας και όχι μόνο σε αυτή. Αλλά η συγκεκριμένη δράση ήταν εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο πέρσι ή τέλος πάντων την περσινή σχολική χρονιά διοργάνωσε ένα διαγωνισμό κινηματογραφικό, φιλμάκια. Τα λύκεια, μαθητές Δευτέρας Λυκείου, κατά κρυβέ, κλήθηκαν να φτιάξουν φιλμάκια και να τα φέρουν σε ένα διαγωνισμό περίπου 3 λεπτών που να έχουν σχέση με το θέμα μας. Έγινε ο διαγωνισμός και έχουμε και νικητή, κατά κρυβέ. Το νικητής είναι το Λύκειο Γεροσκήπου και η ομάδα που έχει κάνει το φιλμάκι για το Λύκειο Γεροσκήπου θα ταξιδέψουν την άλλη εβδομάδα στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι το βραβείο τους. Ωραία. Θα ταξιδέψουν στις Βρυξέλλες για να γνωρίσουν από κοντά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα πάνε στην Επιτροπή, θα πάνε στο Κοινοβούλιο, θα πάνε στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικώς τους έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα για να εμπνευστούν, τέλος πάντων, για να δουν αυτό για το οποίο δούλευαν, πώς γίνεται στην πράξη στην Ευρώπη. Ωραία, οπότε θα επιβραβευτούν και τα παιδιά και θα μάθουν και περισσότερα για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουν και με ευρωπαϊκές σπουδές στη συνέχεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Το κυπριακό πρόγραμμα πώς χρηματοδοτείται για τις δράσεις του που αναπτύσσει κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου και κορυφώνονται μέχρι το Δεκέμβριο? Επειδή είναι και ένα πρόγραμμα που αφορά ευρωπαϊκές δράσεις, έτσι, γιατί προσπαθούμε και εμείς να συμμετέχουμε στην ενημέρωση του κοινού για τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το θέμα, έχουμε μια πολύ σημαντική επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχορηγεί το 80% του προγράμματος.
Μάλιστα, είναι σημαντικό κονδύλι. Είναι... Πάρα πολύ σημαντικό κονδύλι. Για το στόχο αυτό. Και αν θέλει κάποιος, κυρία Τζίκα, περισσότερες πληροφορίες, αν θέλει με κάποιο τρόπο να προτείνει, αφού συμμετέχουν και πέραν των Υπουργείων και του Υπουργείου Εξωτερικών και ίσως επικεφαλής, αν θέλει κάποιος με κάποιος φορέας να συμμετάσχει με τον δικό τρόπο, μπορεί να επικοινωνήσει. Θα μπορούσε να επικοινωνήσει με τη ΣΥΝΔΕΠ, η οποία είναι η πλατφόρμα αναψυξιακών οργανώσεων, η οποία ΣΥΝΔΕΠ, πρέπει να πούμε ότι έχει αναλάβει την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Ωραία, θα μας μιλήσει γι' αυτό και η κυρία Μέσα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή και μας ακούει. Δεν ξέρω αν θέλετε να μείνετε για λίγο ακόμα μαζί μας. Ναι, ευχαρίστω, ευχαρίστω. Λοιπόν, να καλημερίσω την κυρία Μέσα. Άννα Γκρέις Μέσα, καλή σας μέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ που με έχετε στην εκπομπή. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχετε αναλάβει την υλοποίηση, μας λέει η κυρία Τζίκα, του προγράμματος. Η ΣΥΝΤΕΠ, είπαμε ότι είναι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης, έτσι. Ναι, ακριβώς. Βασικά η ΣΥΝΤΕΠ, μπορείτε να τη δείτε, είναι σαν ομπρέλα, η οποία έχει μέλη της μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο στο τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, της παγκόσμιας εκπαίδευσης και της ενεργής πολιτότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, βασικά και με τη συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας, υλοποιούμε αυτή την περίοδο, αυτό το χρόνο, το πρόγραμμα της για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Μάλιστα. Συγκεκριμένα, μπορείτε να μας πείτε έτσι κάποιες δράσεις που έχετε αναλάβει και να αναφερθούμε και λίγο, αν θέλετε, και στα μέλη σας, δηλαδή για να γνωρίζει και ο κόσμος τι αποτελούν την Παγκυπριακή Πλατφόρμα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την Ανάπτυξη. Ναι, βασικά τα προγράμματα, όλες οι δράσεις είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών και η υλοποίησή τους, δηλαδή όλη η οργάνωση και η υλοποίηση γίνεται από το προσωπικό της πλατφόρμας, το οποίο δουλεύει πολύ σκληρά για να βγάλουμε αυτό το επίπεδο δουλειάς, όπως ήταν η φωτογραφική εκδήλωση ΕΦΤΕΣ, το launch της έκθεσης στη Λάρνακα, ναι. Και ήταν μια πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, έγιναν χθες βράδυ τα εγκαίνια της έκθεσης αυτής, έτσι να αναφερθούμε λίγο περισσότερο, κυρίες μου, αν θέλετε. Η έκθεση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανάπτυξη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και φιλοξενεί δουλειά 9 Κυπρίων φωτογράφων. Ναι, ακριβώς. Βασικά ήταν οι φωτογράφοι που συμμετείχαν στην έκθεση, ήταν πολύ να μπορούν να μας δώσουν τις φωτογραφίες τους, να μπορούμε να τις εκθέσουμε για το σκοπό αυτό. Βασικά η έκθεση αυτό το σκοπό έχει, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και όλους όσους παρευρεθήκαν στην έκθεση και θα παρευρεθούν έως το τέλος αυτής, γύρω από τα θέματα ανάπτυξης και για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένας παγκόσμιος παράγοντας στο πεδίο της ανάπτυξης, αλλά και εν τέλει το ρόλο του δικό μας, ποιος είναι ο ρόλος του καθενός από εμάς για να επιτευχθεί μια θετική κοινωνική αλλαγή. Είτε μιλάμε για την Κύπρο, είτε μιλάμε για την Ευρώπη, είτε μιλάμε για το παγκόσμιο. Μάλιστα. Να πούμε και τους φωτογράφους. Βεβαίως. Αν μας επιτρέπετε. Βεβαίως, σας πούμε, κυρία Τζίγα. Είναι η Άντρι Τζόζεφ, ο Ανίκητος Χατζηχαραλάμπους, ο Χάρης Δευλάρης, ο Δημήτρης Βατής, η Κάτια Χριστοδούλου, η Μαρίνα Σακόλα, ο Μάριος Ταραμίδης, ο Παύλος Οβριονίδης και ο Στέφανος Οκουρατζής. Ωραία, μας έχουν δώσει φωτογραφίες. Ωραία, να πω εμείς ότι σε λίγο θα έχουμε την κυρία Χριστοδούλου στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει για αυτή την εμπειρία για την έκθεση. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η έκθεση άρχισε στη Λάρνακα, αλλά θα μεταφερθεί και σε άλλες πόλεις, δεν είναι? Ναι, ήταν χτες τα εγκαίνια της έκθεσης στη Λάρνακα. Και θα μεταφερθεί στις υπόλοιπες πόλεις με τελικές ημερομηνίες. Βασικά θα πάει ως τις
ένα λεπτό. Θα πάει ως το Νοέμβρη. Ναι, θα είναι βασικά να σας πω και τις ακριβείς ημερομηνίες. Είναι 23 Σεπτεμβρίου με 15 Οκτωβρίου στη Λάρνακα, πλατεία Κίμωνος. Θα πάει μετά Λεμεσό, πλατεία Γρηγόρια Αυξεντίου από 16 Οκτωβρίου ως 13 Νοεμβρίου. Πάφο 25 Οκτωβρίου ως 2 Νοεμβρίου στην Παλιά Ηλεκτρική. Mm-hmm. Λευκοσία μετά ακολούθως 16 με 30 Νοεμβρίου. Και Παραλίμνη στο Δημοτικό Μέγαρο 1η έως 9 Δεκεμβρίου. Ωραία, πολύ ωραία. Οπότε και σε αυτήν από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι στόχος να επισκεφθούν και σχολεία για να δουν τα παιδιά και να μάθουν από κοντά. Ναι, έτσι, και ακριβώς. Να ευαισθητοποιηθούν αν θέλετε. Έχετε άλλο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου που αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης στα Σχαριά πέραν της έκθεσης που τρέχει τώρα, της φωτογραφίας? Φυσικά, έχουμε και το Film Festival ή αλλιώς το προβολή ντοκιμαντέρ που θα ξεκινήσει στις 16 Οκτωβρίου. Και αυτό θα περάσει από όλες τις πόλεις. Δεν έχω αυτή τη στιγμή όλες τις λεπτομέρειες μπροστά μου της ημερομηνίας. Δεν ξέρω, Χριστιανά, έχεις τα εσύ, κυρία Τζίκα? Δεν έχω μπροστά μου, αλλά θα περάσει από όλες τις πόλεις και αυτό. Από Λάρνακα, από Λεμεσό, από Παραλίμνη και από Αγρό, κατά ακρίβεια. Ωραία, οπότε μπορούμε να επανέλθουμε και να αναφερθούμε και στη δράση αυτή με μια άλλη ευκαιρία τότε, κυρίες μου. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, να πούμε όμως ένα τελευταίο, με συγχωρείτε. Ήθελα να σας πω επίσης ότι η έκθεση έχει δύο μορφές, αυτή η έκθεση φωτογραφίας που γίνεται. Και στη Λάρνακα θα εμφανιστεί σε εξωτερικό χώρο. Είναι στις Φινικούδες, είναι σε κάτι τεράστια πάνελ στον πεζόδρομο των Φινικούδων. Οπότε ο κόσμος μπορεί να περάσει και να τη δει. Δεν είναι ανάγκη να πάει σε ένα χώρο εσωτερικό. Έτσι θα γίνει και στη Λεμεσό. Στη Λεμεσό θα εκτεθεί στην πλατεία Δικητηρίου. Και αυτό είναι εξωτερικός χώρος. Θα τον βλέπουν οι περαστικοί. Έτσι ο κόσμος θα μπορεί να συμμετάσχει. Θα πάει έκθεση στον κόσμο τότε. Ναι, στις υπόλοιπες πόλεις. Ακριβώς, πάει έκθεση στον κόσμο. Ναι. Στις υπόλοιπες πόλεις θα είναι εσωτερική και θα έχει συγκεκριμένους χώρους στους οποίους θα μπορούν να την επισκεφτούν. Ωραία. Και φυσικά πάλι ο καθένας θα μπορεί να την επισκεφτεί. Θα αναρτήσουμε και τις ώρες στις οποίες θα μπορούμε να κάποιος να επισκεφτεί να επισκεφτεί την έκθεση στις διάφορες πόλεις. Θα μπορείτε να το βρείτε αυτό στο website μας. Και αν μπορώ να το αναφέρω τώρα, είναι το www.cindep.org και γράφεται cyindep.org. Ωραία. Οπότε αν κάποιος θέλει και περισσότερες πληροφορίες, η ιστοσελίδα προσφέρεται και στα ελληνικά και στα αγγλικά από ό,τι έχω δει και μπορεί να ενημερωθεί για το θέμα. Ακριβώς. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε, να σας ευχαριστήσω για να ακούσουμε και την κυρία Κάτια Χριστοδούλου τι έχει να πει για την έκθεση, κυρίες μου, και θα επανέλθουμε βεβαίως αφού το έτος τρέχει μέχρι το τέλος του χρόνου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, όπως μας είπαν οι κυρίες Τίκα και Μέσα, τρέχει η έκθεση που αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την ανάπτυξη σε όλες τις διαστάσεις, καθώς και για το όραμα και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την διεθνή ανάπτυξη. Η έκθεση φωτογραφίας, τα γένεια της οποίας έγιναν χθες βράδυ στη Λάρνακα, εκεί στις Φινικούδες, έχει τίτλο «Το Ευρωπαϊκό Όραμα σε Δράση». Και εμείς έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τώρα και μας ακούει την φωτογράφο, την γνωστή μας πολύ, την συνάδελφο, την Κάτια Χριστοδούλου. Καλή σου μέρα, Κάτια. Καλημέρα, καλημέρα, Ριγιώ. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι είσαι μία εκ των 9 που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα να δώσει δική της δουλειά, δικές της εικόνες της ζωής για την έκθεση αυτή. Τι περιλαμβάνουν οι δικές σου φωτογραφίες στην έκθεση και αν είναι, πες μας και με πιο σκεπτικό, αν θέλεις, τις επέλεξες. Λοιπόν, φαντάζομαι σας έχουν πει οι προηγούμενοι το όλο σκεπτικό της έκθεσης. Ναι. Εγώ είχα πάρει έναν τηλέφωνο όπου με καλούσαν αν είχα την καλοσύνη να παραχωρήσω κάποιες εικόνες από τη συλλογή μου, από ανθρωπιστικές αποστολές που είχα κάνει
στο παρελθόν και τώρα τελευταίως σε διάφορες χώρες όπου είχαν πληγεί από διάφορες θεομηνίες ή από καθαρά ανθρωπιστικής φύσεως. Mm-hmm. Οπότε οι φωτογραφίες μου ξεκινά, ας πούμε, με το 2005, τότε που είχε γίνει το τσουνάμι. Είχαμε επισκεφτεί με τους γιατρούς του κόσμου, τότε στην Κύπρο, τώρα εθελοντές γιατρούς, την Σρι Λάνκα, όπου επαρήχαν εκεί ιατρική βοήθεια. Είμαστε από τις πρώτες οργανώσεις που είχαν φτάσει τότε στη Σρι Λάνκα. Θυμόμαστε, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε έχω βάλει από τη Σρι Λάνκα. Φυσικά δεν θα μπορούσα να αφήσω πίσω την Αιτή, πάλι, που είχε πληγεί από τον μεγάλο σεισμό, το 9. Και εκεί πάλι ήταν καθαρά θέμα άμεσης επέμβασης για βοήθεια. Και φυσικά στην Κένια, όπου επικρατεί μεγάλο πρόβλημα σε πάρα πολλά επίπεδα της ζωής των ανθρώπων εκεί. Και ιδιαίτερα εκεί επικεντρώνομαι μάλιστα και με το θέμα της παιδείας. Και επίσης, αν θυμάμαι καλά, αν είμαι σωστή, έχω βάλει και από την Αιθιοπία, όπου ήταν ένα από τα τελευταία ταξίδια που είχα κάνει με την ActionAid συγκεκριμένα, όπου είναι εκεί παιδιά και γυναίκες. Είναι καθαρά από φωτογραφίες που προσπαθούν τουλάχιστον να ευαισθητοποιήσουν και να ενεργοποιήσουν τον κόσμο για το τι συμβαίνει γύρω του. Και τελικά πιστεύω ότι αυτή η έκθεση έρχεται την κατάλληλη στιγμή λόγω της σημερινής κρίσης που υπάρχει στην Εφήλιο, λόγω του προσφυγικού μεταναστευτικού, το οποίο παρακολουθούμε όλοι, και είναι στην κατάλληλη στιγμή που παρουσιάζεται. Ναι, και είναι και θετικό ότι θα δεχτεί η έκθεση προγραμματισμένες επισκέψεις σχολείων. Βεβαίως, ναι. Γιατί ο στόχος, αν θέλεις, περισσότερο είναι να ευαισθητοποιηθούν και τα παιδιά να μάθουν τι γίνεται και πέρα από το κινητό τους τηλέφωνο, πέρα από τον υπολογιστή, δυστυχώς, που έχουν περιοριστεί τα περισσότερα. Είναι μια καλή πρωτοβουλία αυτή. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Κάτια μου. Όχι, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και σίγουρα όσο περισσότερος κόσμος τη δει, τόσο το καλύτερο. Και πιστεύω ότι είναι και εξαιρετικοί οι χώροι που έχουν επιλεγεί. Ειδικά η εξωτερική που περνά πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι, ναι. Και έχει την ευκαιρία να τη δει. Ωραία. Αυτό, εγώ ευχαριστώ πάντως. Να είσαι καλά, ρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Και εμείς. Να είσαι έγινε. Καλά, καλημέρα. Yeah. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις δράσεις για το Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης. Η έκθεση φωτογραφίας, λοιπόν, θα πάει σε όλες τις πόλεις. Θα την δουν πάρα πολλά σχολεία και να πούμε ότι να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι το θέμα του έτους ανάπτυξης συζητούν το Σάββατο και τα Ηνωμένα Έθνη. Εκεί θα μιλήσει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ένα διαχρονικό σοβαρό πρόβλημα που αφορά όλους και τον καθένα μας ξεχωριστά. Και είναι ώρα να περάσουμε στο ενθυδομάζι για το Europe Direct Λεμεσού, για τις δικές του δράσεις. Θα μας ενημερώσει όπως κάθε εβδομάδα ο κύριος Χαράλαμπος Χρυσοστόμου. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές του Άστρα. Λοιπόν, τι νεότερα έχουμε από σας σήμερα, σας ακούμε. Έχουμε δύο πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Το πρώτο αφορά το Ευρωπαϊκό Βραβείο για τις γυναίκες επιχειρηματίες του καινοτομούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η τρίτη χρονιά που προκυρήσει αυτό το βραβείο καινοτόμων γυναικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακριβώς για να επιβραβεύσει τρεις γυναίκες οι οποίες έχουν επιτύχει εξαιρετικές καινοτομίες και έχουν αναπτύξει τις δικές τους δραστηριότητες στην αγορά με βάση αυτές τις καινοτομίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα το ποσοστό των γυναικών που δραστηριοποιούνται σε τέτοιες επιχειρήσεις καινοτόμες είναι στο 24% και είναι ένας δείχτης που καταγράφει πρωτιά η Ελλάδα. Είναι αξιοσημείωτο παρά τα όσα
βιώνει με την οικονομική κρίση, ενώ στην Κύπρο το ποσοστό είναι πολύ πιο χαμηλό, είναι στο 9%. Οι γυναίκες στην Κύπρο ακόμα δεν έχουν έτσι την δραστηριότητα να τολμούν και να ρισκάρουν σε αντίθεση με την Ελλάδα. Να πούμε ότι μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχω διαφορετική άποψη. Όχι γιατί, υπάρχουν γυναίκες επιχειρηματίες, αλλά το τι δεν επιτρέπει στις γυναίκες να συμμετέχουν και να είναι επιχειρηματίες. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Απλά τα ποσοστά είναι εκεί και καταγράφονται. Μπορούμε δυστυχώς μια άλλη φορά να συζητήσουμε τους λόγους και νομίζω θα συμφωνήσουμε. Ναι. Έχετε δίκιο. Ναι. Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στις 100.000 ευρώ, το δεύτερο είναι στις 50.000 ευρώ και το τρίτο είναι στις 30.000 ευρώ. Ένα ποσό όχι συμβολικό, το οποίο θα ενισχύσει ακριβώς και την προσπάθεια για περαιτέρω επέκταση των καινοτόμων δραστηριοτήτων. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι η 20 Οκτωβρίου 2015. Μάλιστα, και σε αυτήν μπορούν να πάρουν μέρος γυναίκες που είναι κατοικούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς, ναι. Το δεύτερο μας θέμα αφορά μια εκδήλωση που απευθύνεται κυρίως σε νέους, οι οποίοι θέλουν έτσι να αναπτύξουν μια δραστηριότητα η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε μικρομεσαία επιχείρηση. Είναι το πρόγραμμα EURES. Η εκδήλωση αυτή συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Εργασίας με την υποστήριξη του Europe Direct Λεμεσού και έχει τον τίτλο Your First EURES Job. Η ημερίδα θα γίνει το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Βεύτης Γεωργιάδης στα κτίρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Να εξηγήσουμε λίγο τι είναι το EURES και τι είναι αυτή η εκδήλωση που έχει τον τίτλο Your First EURES Job. Το EURES είναι ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εργασιακή κινητικότητα των νέων της Ευρώπης. Έχει σαν στόχο να ενισχύσει ακριβώς την κινητικότητα των νέων εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη και μπορεί να καλύψει τις παρακάτω χρηματοδοτήσεις. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί μαθήματα γλώσσας μέχρι 1.200 ευρώ ακριβώς για να ενισχυθεί οι δεξιότητες γλωσσικές των ατόμων έτσι ώστε να μπορούν να κινηθεί σε μια άλλη χώρα. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο που καλύψει. Το δεύτερο που καλύψει είναι τα έξοδα ταξιδιού για νέων έτσι ώστε να υποβάλουν θέσεις εργασίας ή και κατάστασης ή και πρακτικής άσκησης σε διάφορους οργανισμούς έξω από τη χώρα τους. Και το τρίτο, καλύπτει και έξοδα εγκατάστασης σε άλλες χώρες μέχρι να λάβουν άτομα αυτά το πρώτο τους μισθό. Το ποσό αυτό ανέρχεται στις 1.200 ευρώ. Επίσης, μπορούν και εργοδότες και εταιρείες οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν ή να υποδεχτούν ασκούμενους από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να μπορέσουν ακριβώς να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Να θυμίσουμε ξανά ότι η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Απεύκιος Γεωργιάδης στο κτίριο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική δράση αυτή, αν μου επιτρέπετε, μέσα στις δεδομένες συνθήκες της ανεργίας που βιώνουν ειδικά οι νέοι, που είναι και τα ψηλότερα ποσοστά στην ανεργία, κύριε Χρυσοστόμου, και νομίζω ότι θα έχετε μεγάλη έτσι, επιτυχία και είναι και μια συγκεκριμένη δράση που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τους νέους. Ακριβώς, να υπογραμμίσω ότι εκεί και όταν προκυρήσουν κάποιες θέσεις εργασίας, απαιτούμενο, ζητούμενο είναι η εργασιακή πείρα. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα δίνεται η ευκαιρία σε νέους ανέργους να μεταβούν με τα έξοδα καλυμμένα στο εξωτερικό, σε κάποιον οργανισμό ή σε κάποια εταιρεία, να αποκτήσουν μέσω κατάστασης αυτή την πρακτική άσκηση και την εργασιακή εμπειρία για να μπορούν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους σημείωμα εκεί και όπου χρειαστεί να υποβάλουν αιτήσεις, να είναι έτσι ενισχυμένη η υποψηφιότητα για τις θέσεις εργασίας. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και είναι ανοιχτό να πάμε να παρακολουθήσουμε, να συμμετάσχουμε και αφορά και επιχειρήσεις, αφού το πρόγραμμα, το project χρηματοδοτεί οικονομικά και επιχειρήσεις που θέλουν να εργοδοτήσουν νέους ανθρώπους. Ακριβώς.
Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να μας πείτε διαφορετικά. Νομίζω σήμερα έχουμε τελειώσει και θα έχουμε περισσότερα και την επόμενη εβδομάδα. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χριστό. Καλά. Και εσείς καλύτερα. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω ακόμα έτσι δύο πράγματα πριν βάλουμε τελεία, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που αφορά για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Να πούμε ότι αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματοποιεί από σήμερα διήμερη επίσκεψη στην Κύπρο. Είναι επίσημη αποστολή της Επιτροπής Ενέργειας του Ευρωκοινοβουλίου στην Κύπρο με στόχο την ενημέρωση των ευρωβουλευτών για τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Ως σύντονης της ισομάδας Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς στην Επιτροπή Ενέργειας, Βιομηχανίας και Έρευνας, ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Νεοκλής Σιλικιώτης είχε προτείνει την αποστολή στην Κύπρο. Είχε τονίσει την ανάγκη να αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον πολύ σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην ανάπτυξη συνεργασιών με τις γειτονικές της χώρες. Να πούμε ότι οι ευρωβουλευτές θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Λακκοτρύπη, με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Ομίρου, και με μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και με μέλη της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Θα πραγματοποιηθούν επίσης συναντήσεις με την ΡΑΕΚ, με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Κύπρου, με εκπροσώπους των εταιριών Eni Total και Enopl Energy, και βεβαίως θα πάνε και στο Βασιλικό, στο Ηλιοθερμικό Πάρκο. Θα δουν και το πιλωτικό πρόγραμμα ηλιοθερμικής παραγωγής ηλεκτρισμού αφαλάτωσης νερού. Και βεβαίως θα έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωβουλευτή, και ειδική συζήτηση για τους κινδύνους που εγκυμονεί πιθανή ανέγερση πυρηνικού σταθμού στην σεισμογενή περιοχή του Ακουγιού της Τουρκίας. Και αφού αναφερόμαστε στα ενεργειακά, πρέπει να πούμε και για την χτεσινή σύνοδο των Υπουργών Ενέργειας που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, στην οποία συμμετείχε και ο δικός μας ο Υπουργός, ο κύριος Λακκοτρύπης, ο οποίος είχε και συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο για την Ενεργειακή Ένωση, Μάρο Σεφκοβίτς, για να τον ενημερώσει για τα όσα αφορούν τα ενεργειακά στην δικιά μας τη χώρα, την Κύπρο. Αυτά λοιπόν, σε λίγο ανοίγουμε παράθυρο και για τα αθλητικά. Μείνετε συντονισμένοι με τον Αστρά. Ευρωπαϊκά θέματα, γιατί είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες. Στον Άστρα 92.8. Άστρα 92.8. Ραδιόφωνο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Καλημέρα Κατερίνα, σε ακούμε. Καλημέρα. Πήγα μέσα στο ψητό, γιατί βλέπω και το χρόνο. Ναι, βλέπεις και το χρόνο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση για τον Μίκαελ Σούμαχερ. Από χθες αργά το απόγευμα κυκλοφορεί είδηση από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία ότι ούτε μια βελτίωση παρουσιάζει υγεία του Γερμανού πρώην οδηγού της Φόρμουλα 1, του θρύλου της Φόρμουλα 1, του Μίκαελ Σούμαχερ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν παρουσιάζει βελτίωση. Θυμίζω ότι ο Μίκαελ Σουμάχερ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι πριν από 2 χρόνια περίπου. Ήταν Δεκέμβριος, όχι ο Δεκέμβριος που μας πέρασε, ο προηγούμενος, κάτι διάρκεια σκι στις Γαλλικές Άλπες. Ελπίζουμε να γίνει ένα θαύμα, γιατί είναι κρίμα πραγματικά, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είχαμε πλούσια αγωνιστική δράση χθες, με πολλούς αγώνες στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ξεχώρισε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, νίκησε ο ΠΑΟΚ με 2-1 τελικά. Έχουμε σήμερα στα δικά μας πρεμιέρα στο Φούτσαλ. Ξεχωρίζει το παιχνίδι στις 8 από η Ομόνοια.
Τα άλλα παιχνίδια είναι Μέλισσα Αγίας Νάπας Ανόρθωση στις 7, Εθνικός Λατσιών Ελπίδα Στρομερή στις 7:45, ΑΕΛ Αραράτ στις 8, ΑΕΚ Σταυραϊτός Αγλαντζιάς στις 8:30 και ΑΠΟΕΛ Ομόνια στις 8, όπως είπαμε. Είχαμε επίσης τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής, του Αθλητικού Δικαστή καλύτερα, του κ. Αριστοτέλη Βριονίδη. Καταγγελία εναντίον της ΑΕΚ, είχαμε πρόστιμο σε όλες τις ομάδες, όλες οι καταγγελίες είχαν πρόστιμο, μην τα λέω όλα. Οι αποφάσεις που έλαβε τέλος πάντων για όλες τις καταγγελίες για την ΑΕΛ, για την ΑΕΚ, για τον Απόλλωνα, για το ΑΠΟΕΛ, για την Ομόνια, είναι όλες με χρηματικό πρόστιμο. Οι ομάδες μας σιγά σιγά ολοκληρώνουν την προετοιμασία εν ώψη της πέμπτης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Συνεχίζουν κανονικά την προετοιμασία τους. Άλλες ομάδες θα τις ολοκληρώσουν αύριο, κάποιες άλλες μεθαύριο και κάποιες άλλες την Κυριακή. Το πρόγραμμα του Σαββάτου, Απόλλωνας Εθνικός, Ερμής Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ Ένωση Νέων Παραλιμνίου και ΑΠΟΕΛ Άρης. Την Κυριακή, Αγία Νάπα Ομόνια, Πάφος ΑΕΛ και τη Δευτέρα, Ανόρθωση Δόξα. Πόσο χρόνο έχουμε γύρω, ή δεν έχουμε χρόνο? Αν δεν έχουμε χρόνο, να πω. Και αν θέλεις, έτσι σύντομα. Είναι και 55 σχεδόν. Εντάξει, να πάμε στις εφημερίδες, αφού πλησιάζει και 55. Να πάμε στις εφημερίδες. Να ξεκινήσω με την Χαραυγή σήμερα. Λοιπόν, η εφημερίδα Χαραυγή στο ένθετό της, αδιαπραγμάτευτη η νίκη. Στην Ομόνια δεν χωρεί άλλη απώλεια βαθμών. Γι' αυτό την Κυριακή, ο στόχος της κατάκτησης των 3 βαθμών απέναντι στην Αγία Νάπα πρέπει να επιτευχθεί. Επανέρχεται ο Γιώργος Ελευθερίου στην ΑΕΛ. Είναι από χθες στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας για το ΜΑΣ με την ΠΑΦΟ. Προπονείται κανονικά. Μοναδικοί απώντες είναι Ρομπέρ και Ντεκρά. Πρόβλημα με Ατόρνο προέκυψε στον Ερμή λόγω θλάσσης στον προσαγωγό. Σήμερα θα δοκιμάσει ο Μάρτσιεφ. Κοιτάζει τη συνέχεια και έχει απαιτήσει ο Ερμής. Λιγοστεύουν οι επιλογές για τον Τιμούρ και Τσπάγια. Πάνω-πάνω αριστερά, ουδή μία βελτίωση στην υγεία του Σούμαχερ. Σούπερ Λίγκ, νικητής ο ΠΑΟΚ στον ντέρμπι δικεφάλων. Θα κυνηγήσει το κέρδος χωρίς ευστέθειο Άρης Λεμεσού. Οι ήττες την έχουν πεισμώσει για να γευτεί τη χαρά της νίκης. Ο λόγος για την Αγία Νάπα. Στο πιστόφυλλο της εφημερίδας Χαραυγή, η Θέλτα καθήλωσε την Μπαρτσελώνα, αυτό και είναι η ειδησή, την κέρδισε με 4-1 και την κατέβασε από την κορυφή της βαθμολογίας. Στα άλλα αποτελέσματα, Λεβάντε Ιμπάρ 1-2, Βαγεκάν Χιχόν 2-1 και Μπελπάο Ρεάλ Μαδρίτης 1-2, σήμερα Μπέτης Λακορούνιας στις 11. Στη Γερμανία η Ντόρτμουντ άφησε 2 βαθμούς αφού... Συγγνώμη. Λοιπόν, άφησε 2 βαθμούς η Ντόρτμουντ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Καμία ανησυχία για αντιλοβούς στην ανόρθωση. Δεν προπονήθηκε ούτε χθες. Μάλλον σήμερα θα δοκιμάσει ο ποδοσφαιριστής μεγάλης κυρίας. Ψάχνει την πρώτη της νίκη μέσα στο Κασιζή για ΑΕΚ. Πέρασε η Άρσεναλ το εμπόδιο της Τότεναμ. Χθες την νίκησε 2-1. Wolfsburg Chelsea 1-4. Crystal Palace Charlton 4-1. Και Eton Southampton 0-6. Newcastle Sheffield Wednesday 0-1. Norwich West Brom 3-0. Manchester United Ipswich 3-0. Και Tottenham Arsenal 1-2. Στη Γερμανία Νόβερο Στουτκάρδη 1-3. Gladbach Augsburg 4-2. Leverkusen Mainz 1-0. Schalke Eintracht Frankfurt 2-0. Και Hoffenheim Dortmund 1-1. Στο γαλλικό πρωτάθλημα, Αζαξιό Ρεν 1-1, Λοριάν Καέν 2-0, Λιό Μπαστιάν 2-0, Νις Μπορτό 6-1, Τρουάν Σετεντιέν 0-1 και Τουλούς Μαρσέι 1-1 απόψε, Μομπελιέ Μονακό σε 7:55. Στην Ιταλία, κερδισμένη η Ίντερ, η Ιουβέντους είχε νέες απώλειες, έμεινε στο 1-1 με τη Φροζινόνε, Κάρπι Νάπολη 0-0, Κιέβο Τωρίνο 1-0, Λάτσιο Τζένοα 2-0, Παλέρμο Σασούολο 0-1, Σαμπτόρια Ρώμα 2-1, Φιωρεντίνα Μπολόνια 2-0 και Ίντερ Βερόνα 1-0. Σήμερα σε 9:45 έμπολη Αταλάντα. Πάμε στην εφημερίδα Sport Day. Μάχημος ο Ντίνο,
Στην κυρία διατηρούν την αισιοδοξία τους ότι το πρώτο κανόνι της ομάδας θα είναι έτοιμο στο μάτς με την Δόξα. Ανεβαίνει ο Κάλβο που βλέπει τον ντέρπι με τον Απόλλωνα πλέον. Από τους 10 βγήκαν οι 5 στο ΑΠΟΕΛ. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των καλοκαιρινών μεταγραφών δείχνει επιτυχία 50%. Οι Βάτερμαν, Αστίθ, Μακρύδης, Βάντερ και Καβενάκη σώζουν το σχεδιασμό του Γκουστάβο Μαντούκα, γράφει Σπορτέι. Έχει τα όπλα ο Απόλλωνας. Για την πρώτη η ΑΕΚ, μόνο η ουσία η ΑΕΛ, να μην τριτώσει το κακό στην Ομόνια, γράφει Σπορτέι. Και πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Ξένοι και Κύπροι, για άλλη μια φορά επαναφέρει το θέμα ο Πολίτης για τους Κύπριους και τους ξένους. Από τους 266 παίκτες που αγωνίστηκαν, μόνο το 25,9% είναι ντόπιοι, γράφει η εφημερίδα. Μια έτσι, μια αλλιώς. Οι πολλοί τραυματισμοί φέρνουν συνεχώς αλλαγές στην ενδεκάδα και κυρίως στην αμυντική γραμμή. Προφυλάσσεται με Γιάννα από Λομπλιανίτσα στην Ομόνια. Ετοιμάζεται για ντεπούτο ο Μερκής στον Απόλλωνα. Και τέλος στην Goal News. Αλλάζει μοτίβο. Προβληματισμένος ο Πάους από την εμφάνιση της ανόρθωσης εναντίον της Ομόνιας. Αναζητάν οι κινήσεις που θα ξαναδώσουν στην κυρία λάμψη και γοητεία στον αγώνα με τη Δόξα. Ζήτημα χημεία στον Απόλλωνα. Καρέ στα τρίποντα για την ΑΕΚ. Να διώξει την αμφισβήτηση ή ο Χριστάκης Χριστοφόρου στην ΑΕΛ. Ήρθε για να μείνει. Ο Οικονομίδης δεν αποτελεί το μεγάλο όνομα, όμως είναι σταθερός και συνεπής στις εμφανίσεις του στην Ομόνια, γι' αυτό και χαίρεται της απόλυτης εμπιστοσύνης του Κώστα Καϊάφα. Οι πράσινοι σε καμιά περίπτωση δεν θέλουν να ζήσουν τον περσινό εφιάλτη της ήττας από την Αγία Νάπα στο Γασιπί. Αυτά και από την Goal News Αργύρο, κυρίες και κύριοι. Περισσότερα θα πούμε στο αθλητικό μας πρόγραμμα το μεσημέρι. Να είσαι καλά, Κατερίνα. Ευχαριστούμε και εσάς. Μείνετε συντονισμένοι με τον Άστρα. Πολλές καλημέρες σε όλες, κυρίες και κύριοι. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου έφαγα κλάπαν. Έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σιέρα. Ουφου, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Θέλω πιο φτηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένα ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Η εκπομπή είναι μια χορηγία φρεσκάδας από τις φρουταρίες Eurofresh και Bella Fruit. Κάθε μέρα, όλη μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά από τον παραγωγό στο πιάτο σας. Σε τιμές που θα σας εκπλήξουν.